Τώρα το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αύριο ο κ. Τσίπρας επιστρέφει πιθανότατα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην διερευνητική εντολή, χωρίς και εκείνος να έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Μαζί μου είναι ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτη και ο Δήμος Βερίκιος. Δήμο, ξεκινάω από σένα. Ούτε η διερευνητική του κ. Τσίπρα είχε κάποιο αποτέλεσμα, ούτε βεβαίως του κ. Βενιζέλου φαίνεται ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όλες οι ελπίδες, όλες οι προσδοκίες, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως φαίνονται, στις συναντήσεις και στις επαφές που θα υπάρχουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από ό,τι φαίνεται, τα κόμματα μεταξύ τους δεν μπορούν να βρουν λύση. Αναπόφευκτα λοιπόν έρχεται η ώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπορεί θεσμικά να μην έχει πολλές αρμοδιότητες ώστε να δοθεί μία λύση, ωστόσο θα πρέπει άμεσα να ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής κυβέρνησης για να τρέξει τα θέματα στο κρίσιμο διάστημα που έρχεται, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επομένως θα πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του. Είναι εθνική ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση άμεσα. Και οι πολιτικοί αρχηγοί να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά στις εκκλήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και να μπορέσουν να συμβιβαστούν σε έναν βαθμό για να υπάρξει πράγματι κυβέρνηση. Σωστό, γιατί η εθνική ανάγκη που λέω διαφαίνεται και μέσα από την ομοβροντία των δηλώσεων των ηγετών της Ευρώπης. Σήμερα το μήνυμα ήταν σαφέστατο. Κάντε αυτά που πρέπει, αυτά που έχετε συμφωνήσει, γιατί ο κίνδυνος να βρεθείτε εκτός Ευρωζώνης είναι άμεσος και μεγάλος. Νομίζω το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, Μπάμπη Παπαναγιώτη, πέραν όλων αυτών των οποίων συζητάμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και μια σειρά αποφάσεις που τρέχουν και δεν λαμβάνονται καθώς η χώρα παραμένει ακέφαλη. Και βεβαίως υπάρχουν και σημαντικές εξελίξεις και στη Βόρεια Ευρώπη πλέον, όπου η Ελλάδα δεν συμμετέχει ή δεν έχει πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο, Αντώνη, γιατί αυτό το ναυάγιο των τριών διερευνητικών εντολών φαίνεται ότι είναι οριστικό. Παρά τα όσα ακούμε από τους πολιτικούς αρχηγούς, το οποίο γίνεται ακριβώς για αυτό που λέγαμε και χθες, στα χέρια πιανού θα μείνουν Μουτζούρης. Υπάρχει βεβαίως η τέταρτη φάση που πολύ σωστά λέει ο Δήμος, είναι η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα τι μένει, οι εκλογές. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Ποιος μας λέει ότι από τις εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει μια βουλή η οποία να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί για να προκύψει τέτοια βουλή χρειάζεται μια θεαματική αλλαγή στο εκλογικό αποτέλεσμα που δεν ξέρω πότε μπορεί να προκύψει μέσα σε λίγες μέρες. Και όταν ήδη έχουν προκύψει λόγοι σχεδόν για όλα τα κόμματα και για να κερδίσουν και για να χάσουν από τους χειρισμούς που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και υπάρχει κατά τη γνώμη μου και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλα τα κόμματα. Όλοι μιλάνε για σεβασμό του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά σεβασμός του εκλογικού αποτελέσματος σημαίνει σεβασμός του εκάστοτε και συγκεκριμένου και υπαρκτού εκλογικού αποτελέσματος. Δεν σημαίνει σεβασμός μόνο του εκλογικού αποτελέσματος που είναι αρεστό και επιθυμητό στον καθένα. Άρα λοιπόν οφείλουν τα κόμματα να σεβαστούν το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε στις 6 Μαΐου. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορεί κάποιος να επιδιώκει να προκαλεί διαρκώς εκλογές, οποιοδήποτε. Δεν έχουμε για κάποιον συγκεκριμένο να προκαλεί εκλογές μέχρι να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μα δεν θέλει το ίδιο το εκλογικό σώμα. Η ουσία είναι ότι οι πολιτικοί μας πρέπει να πάρουν αποφάσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι αυτά τα οποία θα ήθελαν ή θα είχαν στο κεφάλι τους πριν τις εκλογές, Μπάμπη Παπαναγιώτου. Τώρα πάμε στο τόπο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Να μου επιτρέψεις λίγο, επειδή είπες κάτι πολύ σωστό προηγουμένως και το παρέλειψα. Υπάρχουν πολύ σοβαρές εκκρεμότητες μπροστά μας. Υπάρχει σε λίγες μέρες το Eurogroup. Όπου εκεί θα γίνει μια πολύ σοβαρή πολιτική συζήτηση. Έτσι. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι η έκθεση της Κομισιόν που θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί εκεί περιέχει στοιχεία και πρώτες εκτιμήσεις για την εμφάνιση ύφεσης στη Βόρεια Ευρώπη. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Εκεί λοιπόν η χώρα χρειάζεται ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση. Και όχι μόνο. Ποιος θα πάει. Και θέλουν τους Έλληνες να πηγαίνουν στα διάφορα διεθνή ευρωπαϊκά φόρα διαβασμένοι. Γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο. Κυρίως το τελευταίο διάστημα, να μην πηγαίνουν οι Έλληνες υπουργοί διαβασμένοι. Οι ξένοι να έχουν περισσότερα στοιχεία ακόμη και για την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι πάει να γίνει μια κουβέντα για εμάς, χωρίς εμάς, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Πάμε στα στρατόπεδα των κομμάτων, έχουμε σημαντικές διεργασίες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, Μπάμπη, αλλά και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς, το εκλογικό αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει κραδασμούς, οι οποίοι ίσως δεν φαίνονται σε όλο τους το μέγεθος ακόμα, γιατί ακριβώς είμαστε στη φάση αναζήτησης της δυνατότητας να σχηματιστεί κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, έχουμε από τη μία στη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρέσει σε μια σειρά γρήγορων κινήσεων και πρωτοβουλειών με στόχο να προλάβει εξελίξεις. Δηλαδή και η προσπάθεια επανένωσης της κεντροδεξιάς και η αλλαγή της σύνθεσης του πρωινού καφέ με την προσθήκη Αβραμόπουλου, με η Μαράκη Δήμα και την αποχώρηση κάποιων άλλων στελεχών που υπήρχαν μέχρι τώρα στον πρωινό καφέ δείχνει ότι παίρνει ένα μήνυμα και προσπαθεί να αποκαταστήσει νέες ισορροπίες. Και από την άλλη σήμερα ο Θόδωρος Πάγκαλος έριξε μια
βόμβα θα έλεγα. Ήταν βόμβα σίγουρα. Μιλώντας για γελοιότητα, χαρακτηρίζοντας ως γελοιότητα την ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση Τσίπρα, που τα σκάγια αυτής της βόμβας είναι φανερό ότι παίρνουν και τον Τσίπρα, παίρνουν και τον Βενιζέλο. Είναι εμφανές λοιπόν ότι εδώ δημιουργείται ένα δίπολο. Το κεντροδεξιό με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία και το κεντροαριστερό με επίκεντρο τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Και στη, στη μέση το ΠΑΣΟΚ. Μα γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ψάχνει χώρο. Ασφιχτιά. Ψάχνει χώρο και έρχεται ο γυραιός πολιτικός, ο Θόδωρος Πάγκαλος που προέρχεται από την αριστερά και πετάει την σημερινή βόμβα. Δρομολογούνται λοιπόν εξελίξεις. Και Δημό, ζήτησε και τακτικό συνέδριο ο κύριος Πάγκαλος, όπου είπε να συζητηθεί και το θέμα ηγεσίας. Ναι, γιατί ο Πάγκαλος βλέπει ότι σε αυτές τις εκλογές ο Τσίπρας κατάφερε αυτό που δεν είχαν καταφέρει οι συναριστερά τα τελευταία 30 χρόνια. Που το ΠΑΣΟΚ τους είχε πάρει όλους τους αριστερούς. Μένει λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Έχω την εντύπωση θα τις δούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστήσω.